Αχ, κάνε κάτι, αυτός μας βρίζει. Λες, θα μας βρίζει. Ναι. Ναι, Βίκτορ, έχεις μείνει πολύ πίσω. Δεν είσαι πια της μόδας. Ένας νικητής πρέπει να συντονίζεται με τη μόδα. Δώσε με ένα μπουκάλι βερμούτσε, παρακαλώ. Γιουζί, γατούλα, σ' αρέσει το look μου. Μάζεψε τα χέρια σου, μην αγγίζεις τα εμπορεύματα, Τζελίτο. Ηρέμησε, Βίκτορ, δεν σκόπευα να την πάρω. Βάλε το βερμούτσι στο λογαριασμό. Γυναίκα, το ξύδι που έχει λήξει, σε ποιον το πούλησες? Λοιπόν, πώς σας φαίνεται? Ναι, καλό είναι, παρά είναι φανταχτερό, έτσι? Σας το είπα, δεν ξέρω να ράβω που κάμισα. Γι' αυτόν είναι μια χαρά. Αν θέλει να τραβήξει προσοχή, με αυτό θα τον κοιτάζει όλος ο κόσμος. Θα γελάνε μαζί του. Όχι. Καλύτερα να το κρατήσω για το καρναβάλι. Όχι. Όχι, θεία, άστο. Αν λάβεις υπόψη σου πώς δίνεται τώρα, με αυτό εδώ θα είναι κούκλος. Δεν θα μου πείτε για ποιον είναι? Για το νέο κούκλο της γειτονιάς. Μόλις φορέσει το πουκάμισο, όλος ο κόσμος, μα όλος ο κόσμος θα μιλάει γι' αυτόν. Ναι. Γι' αυτό δεν έχω καμιά αμφιβολία. Πού θα τον πάτε? Γιατί δεν του έκανα μαθήματα για να τριγυρνάει άσκοπα, ε? Θα πάμε κάπου για φαγητό και μετά για χορό. Α, έπρεπε να μου το πείτε. Θα του μάθαινα να χορεύει το κουμπαζέρο. Δεν πειράζει, Σεσίλια. Πρέπει να σου πω ότι εκτός από ηθοποιός ήμουν μια από τις καλύτερες χορεύτρες Λατινικής Αμερικής. Α, κι εγώ όμως έχω καλλιτεχνική φλέβα. Αλήθεια. Α, ναι. Δούλευα στο τσίρκο της οικογένειας Γκομέζ. Ήμουν κλόουν. Ναι, σε είδα στο πάρτι της Λέσχης. Α, ναι. Για να είμαι ειλικρινής, ήσουν πολύ γλυκός κλόουν. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά αν θέλετε να κάνετε τα παιδιά να γελάσουν, φωνάξτε εμένα. Δούλευα στην Disney. Στην Disneyland? Όχι, εδώ. Έκανα τη μίνι σε ένα τρενάκι που έκανε το γύρο ενός πάρκου. Δεν φαντάζεσαι πόσο καλή ήμουν και πόσο πολύ ζεσθενόμουν με εκείνο το τεράστιο πλαστικό κεφάλι. Τι έγινε? Αμάν το είπα, κανονικά δεν πρέπει να το λέω πουθενά. Γιατί? Γιατί έχω υπογράψει συμβόλαιο με την εταιρεία να μην λέω ποια είναι μέσα από τις κούκλες. Oh. Τέλος πάντων, πρέπει να έχει λήξει τώρα, ε? Πότε το υπόγραψες? Το 1967. Τι παράξενος. Είναι παράξενος ο Ατζελίτο. Δεν τον έχω ξαναδεί έτσι. Κάνει τον ξύπνιο, φοράει διαφορετικά ρούχα. Μήπως δάγκωσε καμιά λαμαρίνα? Σιγά μη δάγκωσε λαμαρίνα. Πέτη, τώρα που είπες λαμαρίνα, δεν πιστεύω να σε φλερτάρει ο Γκίλ, έτσι? Τι? Να φλερτάρει εμένα? Έλα, είσαι τρελός, μα τι λες? Εγώ τι λέω, δεν είμαι καθόλου τρελός. Άργησαν τα παιδιά, έτσι? Η Κριστίνα μου είπε πως έχουν κανονίσει να κάνουν μια δουλειά στη Λέσχη. Τέτοια ώρα? Μπράβο! 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 Είσαι πολύ ωραίος! Μπράβο! Ναι, είναι πολύ όμορφος! Είσαι φοβερός, Πινόκιο! Ατζελίτο, σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο είσαι! Λοιπόν, είμαι ή δεν είμαι νικητής, ε? Όχι, Γκίλ. Γιατί να με πειράζει που θα σταματήσεις νωρίτερα σήμερα? Μην ανησυχείς. Αύριο θα δουλέψω παραπάνω για να συμπληρώσω τα λεφτά. Μα όχι, τι λες τώρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να σου πω, Γκίλ, τι θα κάνεις απόψε? Έχω ένα ραντεβού. Ένα ραντεβού? Ναι, ακριβώς. Θα μου δανείσεις το άμαξι? Α, ναι. Δεν μου λες μήπως έχεις και εσύ ραντεβού απόψε? Ο Μπέτο θα με σκοτώσει. Α, κοίτα τι ώρα είναι. Α, πρέπει να βρω μια δικαιολογία, Βερονίκα. Πες μου, Βερονίκα. Μοιάζω για επιχειρηματίας. Ξέρεις κάτι, Αλφόνσο? Με έχεις κουράσει. Κυρία. Πόσες φορές θα σου το πω να μην με ενοχλείς όταν παίρνω το πρωινό μου? Καλά, κυρία, με συγχωρείτε. Όχι, έλα εδώ. Τώρα με διέκοψες. Τι θέλεις?
Αυτά τα ρούχα τα είχα τα αφήσει πάνω στο κρεβάτι και ήθελα να ρωτήσω αν είναι για καθαριστήριο. Είναι κουρέλια, Μαρία, κουρέλια. Πέτατα, δεν τα θέλω. Όχι, περίμενε. Όχι, μην τα πετάξεις. Μπορείς να τα κρατήσεις. Για σένα είναι μια χαρά. Δεν είναι πια της μόδας. Κοίτα τον αδελφούλη σου, ζηλεύει τον Γκίλ. Ναι, λες και τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει. Τι να τρέχει, Μέκα, έλα τώρα, σταμάτα. Άλλωστε σήμερα έχει ραντεβού, ζήτησε το αμάξι του Ρόκη. Τα λέμε αύριο, κυρία. Μαρία, μπορείς να μου πεις που έβαλες τα πατίνια μου, δεν τα βρίσκω πουθενά. Δεν τα είδα. Βοήθησέ με να τα βρω, κάπου εδώ πρέπει να είναι. Ξέρεις, μοιάζει με τον Παλέρμο με αυτά τα μαλλιά. Ποιον? Τον Παλέρμο, τον ποδοσφαιριστή. Είσαι φοβερός, πρώτος. Είναι νικητής, νικητής. Είσαι τέλειος. Τέλειος, δεν λες τίποτα. Αντζελίτο, απόψε θα δώσεις ρέστα. Α, ναι, και μην ξεχάσεις να μας πεις πώς ήταν, ε. Ναι. Όλα θα σας τα πω, μην ανησυχείτε, όλα. Μπαμπά, θα τον βγάλεις έξω, ε. Αντζελίτο, είσαι σίγουρος ότι δεν θες να βγάλεις τα πατίνια? Και ρόλερς είναι. Μάθα να μιλάς. Είναι λίγο στενά, αλλά δεν τα βγάζω. Έλα, βοήθησέ με. Βοήθαμε. Είναι φοβερός. Απόψε θα τα καταφέρει, θα δεις. Παιδιά, ποιος ήταν αυτός ο τρελός που έφυγε με τον Γκίλ? Όχι και τρελός, ήταν ο Αντζελίτο, ο νικητής. Ναι. Αντζελίτο ο ποιος? Νικητής. Ναι, έτσι είπαν τα παιδιά. Ότι εσύ είσαι για μένα ένας νικητής. Η αλήθεια είναι ότι με μια γυναίκα σαν εσένα στο πλευρό μου είμαι νικητής. Ξέρεις κάτι? Με σένα είναι σαν να κέρδισα το λαχείο, το λότο, το πρόπο, όλα μαζί. Όχι, Ροτζέλη, όχι εδώ, όχι. Γιατί όχι, αφού τα παιδιά είναι στη λέσχη και η μαμά σου στην κρεβατοκάμαρα. Έχεις δίκιο. Γιατί όχι. Α, δεν μπορώ να κοιμηθώ, θα κάτσω εδώ. Έφερα τα χαρτιά και τα ζάρια. Να περάσουμε την ώρα μας μέχρι να μάθουμε τα νέα. Ποια νέα, πεθερούλα? Για τον Αντζελίτο. Δεν ξέρετε ότι απόψε είναι μεγάλη βραδιά για αυτόν? Εμένα μου φαίνεται τρελό, παιδιά. Τι άλλο να σας πω, μου φαίνεται τρελό. Δεν ξέρω, ο καθένας είναι όπως είναι. Ακόμα και αν βάλει στολή του Σούπερμαν, δεν μπορεί να πετάξει, παιδιά. Πόσο μάλλον αν τη φορέσει ο Μπόκα. Όπως λέει ο μπαμπάς, τον ταράπη και τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς. Παιδιά, σας παρακαλώ, ακούστε με. Είμαι σίγουρος ότι είχατε τις καλύτερες προθέσεις. Αλλά αυτό που κάνατε δεν ήταν σωστό. Ήταν λάθος αυτό που κάνατε, παιδιά. Μα, μπαμπά, ο Αντζελίτο δεν έχει πάει ποτέ στο κέντρο. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι υπάρχουν που ζουν στο κέντρο και θα προτιμούσαν να μένουν στα προάστια? Εκτός αυτού, ο Αντζελίτο δεν πήγε ποτέ, επειδή δεν το ήθελε. Κανείς δεν τον εμπόδισε. Ναι. Παιδιά, δεν μπορώ. Δεν ωφελεί. Παρετούμε. Μα συγχωρείς, Αντζελίτο. Νομίζαμε ότι θα σε βοηθούσαμε. Αντιθέτως, με βοηθήσατε. Εσείς δεν θέλατε να γίνω νικητής ή όχι, ε? Βέβαια. Ναι, θέλαμε να σε βοηθήσουμε. Με βοηθήσατε. Ξέρετε γιατί με βοηθήσατε, κόκκι? Γιατί μπόρεσα να καταλάβω ότι υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν τα χρειάζομαι. Ούτε τα θέλω. Όπως αυτά τα ρούχα. Τι να κάνω? Αφού για να δουλέψω μου κάνουν και αυτά. Γιατί εγώ δεν ξέρω τι είναι νικητής, αλλά νιώθω νικητής. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχω εσάς, γιατί σας αγαπώ. Και ξέρω ότι μ' αγαπάτε κι εσείς. Μ' αγαπάτε κι εσείς. Ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Ναι.